ασχοληθήκαμε με ανασχηματισμό, ασχοληθήκαμε σε τοπικό επίπεδο με τους εμβολιασμούς. Επίσημη πρόταση Ηράκλειο και Χανιά. Ωστόσο, αν ανατρέξουμε λίγα 24 ώρα πίσω, η είδηση της ημέρας ήταν η παράταση των περιοριστικών μέτρων και του lockdown του γενικότερου μέχρι και την 11η Ιανουαρίου. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο των εμπόρων σε επίπεδο Ηρακλείου, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Κουμαντάκη. Κύριε Κουμαντάκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάλει ένα τίτλο εδώ στην εκπομπή. Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει το click away και σταματά. Και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου τι προσθέτει? Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρήτης, γιατί αυτά που θα πω απηχούν και όλη την Κρήτη, όλο το λιανικό εμπόριο της Κρήτης, καταρχήν ευνηδιαστήκαμε για μια ακόμη φορά. Μετά το πρώτο lockdown, οι συνέπειες, οι οικονομικές συνέπειες και παλινέργειες τις οποίες δεν έχουν ακόμα και ούτε πρόκειται, γιατί οι ζημιές ήταν πολύ μεγάλες, ούτε πρόκειται να αποσβηστεί αυτή η ζημιά. Ξαφνικά, ενώ είχαμε από την κυβέρνηση την υπόσχεση ότι δεν πρόκειται να κλείσει η αγορά, ξαφνικά βρεθήκαμε τον Νοέμβριο με ένα δεύτερο lockdown, με ξαφνικό τρόπο, ενώ είχαμε άλλες υποσχέσεις. Γιατί η κυβέρνηση εγνώριζε ότι η ζημιά, η οικονομική ζημιά μιας οικονομίας για να κλείσει έχει πολύ μεγάλες οικονομικές ζημιές και μεγάλη κόστη, και το κράτος με βάση τα δεδομένα του, τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, είναι στοιχεία συγκεκριμένα τα οποία έχουν καταγραφεί και τα οποία έχουμε αναλύσει, δεν μπορεί αυτό το κόστος το μεγάλο να αποσβεστεί. Έτσι είχε πει ότι δεν θα κλείσει. Έκλεισε όμως. Και δυστυχώς βρεθήκαμε στους δύο τελευταίους μήνες που το λιανικό εμπόριο είναι καθοριστικοί μήνες αυτοί, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος. Είναι μήνες που ουσιαστικά όλη την οργάνωση, την οικονομική οργάνωση μιας εμπορικής επιχείρησης έχουν ένα μεγάλο ποσοστό σε όλο το έτος, σε όλο το οικονομικό έτος. Και βρεθήκαμε λοιπόν κλειστές οι αγορές. Άνοιξαν οι αγορές για 15 μέρες με ένα click away, το οποίο με πόσο ένα βοήθησε? Νεολογισμό, το οποίο ουσιαστικά ήταν αποτυχία. Και όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι καταγραμμένο αυτό το πράγμα, ότι είναι μια πλήρης αποτυχία. Γιατί ένα πολύ μεγάλο, ήταν εξαρτικό, ένα πολύ μεγάλο, η πλειονότητα των επιχειρήσεων της Κρήτης δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή να έχουν προσαρμοστεί σε αυτά τα τεχνολογικά δεδομένα, και ουσιαστικά βοήθησαν τις επιχειρήσεις που το είχαμε καταγράψει την πρώτη στιγμή και το είχαμε πει ότι βοηθάει τις μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλες συσσωρεύσεις. Πρόεδρε, άνω τελεία. Έχουμε εδώ πέρα ένα ερώτημα από τηλεθεατή. Είχε κάνει την παραγγελία του πριν από μία εβδομάδα μέσω του Click Away. Τώρα κλείνουν ξανά οι επιχειρήσεις. Δεν επιτρέπεται το Click Away. Την παραγγελία του πότε θα την πάρει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε σε μία πλήρη αβεβαιότητα. Δηλαδή ξαφνικά, ενώ το Click Away, όπως είπα και προηγούμενα, δεν πήγαινε, μας είπανε ξαφνικά, ενώ είχαμε ζητήσει επανειλημμένως τώρα 15-20 μέρες και είχαμε κινητοποιήσει και όλη την Ελλάδα ότι πρέπει το λιανικό εμπόριο, και ειδικά στα μέρη που δεν υπάρχει δυναμικού χαρακτήρα, να ανοίξει το λιανικό εμπόριο. Γιατί η ζημιά είναι μεγάλη και θα διαφανεί τους επόμενους μήνες. Δεν μπορεί εύκολα, δεν είναι ακορντεόν να ανοίγεις, να κλείνεις μια αγορά. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση αυτή. Όλη αυτή η οργάνωση, όλα αυτά τα οικονομικά δεδομένα, όποιος ξέρει την αγορά και όποιος ξέρει λίγο οικονομικά, τα δεδομένα τα οικονομικά και πώς διαμορφώνται σε μια αγορά μέσα τα μεγέθη, είναι αδιανόητο να καταλάβει κανείς πόσο εύκολα οπότε μπορούμε να επανέρχομαι σε μια τέτοια κατάσταση. Κύριε Κουμαντάκη, λοιπόν, πού καταλήγουμε? Να τελειώσω. Και ενώ λέγαμε με μια δεύτερη επιστολή ότι εδώ έχουμε ένα μηδενικό φορτίο στην Κρήτη και έπρεπε η αγορά στις 8 του μήνα να ανοίξει με υγειονομικούς χαρακτήρες και κανόνες, έτσι να ανοίξει η αγορά, και συζητούσαμε στην κατεύθυνση αυτή, ξαφνικά μάθαμε την Γερική ότι αύριο κλείνουν τα πάντα, ούτε click away, ούτε click inside, ούτε click in shop, ούτε όλα αυτά τα click και τα παρακλικ, δεν υπάρχουν τίποτα, κλείνουν τα πάντα.
υπάρχει μια... δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Υπάρχει η μια δική σας πρόταση για να κλείσουμε. Υπάρχει μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Πρόεδρε, η δική σας πρόταση για να κλείσουμε με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί αυτές τις μέρες, ποια είναι? Τα δεδομένα είναι ένα και μόνο. Να ανοίξει η αγορά. Να ανοίξει η αγορά. Αυτά που ακούμε ότι ξέρετε κάτι, το ενίκιο, που δεν θα δοθούν τον Ιανουάριο και έτσι και αλλιώς. Αυτά είναι ασπιρίνες σε μια καταστροφική κατάσταση μιας και τοπικής οικονομίας, οικονομίας της Κρήτης. Η αγορά πρέπει να ανοίξει. Εφόσον δεν υπάρχουν υγειονομικού χαρακτήρα, η αγορά πρέπει να ανοίξει με υγειονομικούς και κανόνες και απόλυτους, για να στηρίξουμε λίγο την προσπάθεια, διότι όταν ανοίξει αυτή η ιστορία, πολλές επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν. Και στους μάλιστα, πρόεδρε, μήνες... βέβαια. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τα δεδομένα, καταγράφουμε και εμείς το ρεπορτάζ και το γνωρίζετε καθημερινά, να διατυπώσετε την άποψή σας σε επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και από τον πρόεδρο.